ανθρώπους. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν μιλούν έτσι για μένα οι συνεργάτες μου. Και... Τώρα μπορείς να μου πεις πώς γίνεται όλοι να λένε το καλό παιδί, το καλό κορίτσι που είναι χαμηλών τόνων, που παίρνει από τους ανθρώπους τα καλά στοιχεία και εσύ μόλις έχασες το διαγωνισμό για την Eurovision, πήρες εκείνο το ύφος το τελείως τριμμένο. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι ποτέ. Πρώτη φορά αυτά διάσα στη ζωή μου. Γιατί? Το μετάνιωσα. Τι έπαθες? Το μετάνιωσα για τους τόνους που ύψωσα πάρα πολύ. Ήταν τότε. Σαν να σε τσίμπησε μίγα τσετσέ. Τι έγινε, τι συνέβη? Ένιωσα αδικία, γιατί πραγματικά το κομμάτι εκείνο το βράδυ στο Rex ήταν playback. Δεν το παίρνω πίσω αυτό. Και ένιωσα μεγάλη αδικία, γιατί και καλό τραγούδι είχαμε και... Δεν με ένοιαζε αν το έλεγα και εγώ playback, γιατί αυτός θα ήταν ο κανονισμός. Όμως όταν κάποιος, δηλαδή πριν μάθω, πριν δω στη τηλεόραση ότι ήταν playback το τραγούδι, βγήκα από το Rex και είπα τα καλύτερα λόγια. Είπα καλή επιτυχία στο Μιχάλη μας, στην Ελλάδα, δεν τρέχει τίποτα που χάσαμε. Ήμασταν βέβαιοι ότι είναι ένας διαγωνισμός που σαφώς δεν κρίνονται ούτε τραγουδιστές ούτε καριέρες. Μην τρελαθούμε τώρα με την Eurovision, είναι ένα παιχνίδι μεγαλύτερης εμβέλειας λίγο. Ένα παιχνίδι είναι. Δεν κρίνονται καριέρες. Όταν όμως είδα την αδικία, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να παίζω με όπλα όχι επιτρεπτά, και τρελάθηκα και σήκωσα τους τόνους μου. Και μετά, κάνοντας απολογισμό, βλέπω τις εκπομπές που έχω μιλήσει στην τηλεόραση και λέω, μα δεν τρέπεσαι λίγο, τι αυθάδια είναι αυτή σε ένα κουτί από το οποίο μπαίνεις απρόσκλητος στο σπίτι των ανθρώπων να κάνεις έτσι, ας πούμε. Κάτσε στη μαμά σου και στις φίλες σου και στον άνθρωπό σου, ας πούμε, και βρήσε. Είσαι και στη ζωή σου έτσι, όταν θυμώσεις, όταν νιώσεις ότι σε αδικούν, φωνάζεις, υψώνεις τόνους. Φωνάζω και λέω πολλά για εκείνη την ώρα. Είσαι μόνο. Κυκλοθυμική. Όχι. Έχω την αίσθηση από αυτό που λες, που διηγείσαι, ότι θυμώνεις, φωνάζεις και ξεχνάς γρήγορα. Ναι, κάνει γρήγορο κύκλο ο θυμός. Βγάζω... Μου μένει πληγή μετά. Μόλις μου περάσουν τα νεύρα, μου μένει στεναχώρια. Βρίσκω σε όλους τους ανθρώπους καλά στοιχεία. Επειδή όλοι ετούτοι βγήκαν και σε αγιογραφούν, πες και κάτι αρνητικό έτσι λίγο να λερώσουμε την εικόνα. Να πω είναι, και κάτι είναι πολύ άγια εικόνα αυτή. Ωραία. Πολύ Μπάρμπι. Τα παιδιά θα τα αγαπάω πάρα πολύ και τους δίνω απλόχερα ό,τι έχω. Έτσι και σε αυτό... Παίζει ρόλο το ότι έχω ακόμα σχέση μαζί τους. Ακόμα είμαι φίλη με τον Νίκο, ακόμα βλέπω το Θανούλη και με νοιάζει η καριέρα του. Τι δεν είναι καλό πάνω σου. Τι δεν είναι καλό πάνω μου. Και μέσα σου. Δεν με έχουν ρωτήσει, ας πούμε, ποτέ ποια είναι η γνώμη μου για κάποιους ανθρώπους που με θίγουν. Εκεί δεν θα απαντήσω σαν καλό παιδί. Θα τους θίξω επίσης στην απρέπειά τους και στην αγένειά τους. Βγάζεις νύχια όταν σε πειράξουν. Όταν σε αδικήσουν. Όταν με αδικήσουν, θα προτιμούσα βέβαια να το έκανε κάποιος κατά πρόσωπο, αλλά όταν με αδικούν, θυμώνω. Δεν εκδικούμε όμως. Έχω αυτό το καλό. Δεν εκδικούμε. Δηλαδή, πριν φτάσω στο σημείο της εκδίκησης, έχω πει. Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι. Και με τη μαμά μου και μου έχει περάσει μετά. Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι. Με τον άνθρωπό σου πώς είσαι. Είμαι πολύ ήρεμη. Πάρα πολύ. Ζηλεύεις. Εκείνος ζηλεύει. Όχι. Πώς είναι. Ευτυχώς. Όχι. Μου φαίνεται περίεργο αυτό που μου λες, γιατί μια γυναίκα η οποία κάνει ένα επάγγελμα εκτεθειμένο με καθημερινή επικοινωνία με χιλιάδες ανθρώπους και που είναι μια όμορφη γυναίκα και που το επάγγελμά της είναι τέτοιο ώστε να αποκτά επαφή με το κοινό της, λογικά προκαλεί ζήλια. Λογικά. Πώς τον έχεις εκπαιδεύσει να μην ζηλεύει? Ίσως επειδή είναι ο πιο άμεσος συνεργάτης μου και όλο αυτό που έχουμε χτίσει, το έχουμε χτίσει μαζί, θα ερχόταν λίγο σε αντίθεση με τα θέλω του και τα πιστεύω του για τον άνθρωπό του, αυτό που ο ίδιος δημιουργούσε κατά κάποιο τρόπο, ο ίδιος να το ζηλέψει. Ίσως να φταίει αυτό. Και φυσικά λοιπόν, φταίει το ότι είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερός μου, που σαφώς το καθιστά πιο όριμο σε μία σχέση ανθρώπινη. Μήπως αυτό που τον καθησυχάζει είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε πριν? Η δική σου το στάση απέναντι στα πράγματα. Που κρατάω στα πράγματα, ναι. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό να μην σου δίνει ο άνθρωπός σου δικαίωμα. Αυτό ακριβώς. Αυτό το λαμβάνω και από τον ίδιο. Δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Αν ζηλεύω, ζηλεύω καμιά φορά. Αν κοιτάξει κάποια περίεργα, αλλά έτσι σε χαζοπραγματάκια, όχι σημαντικά. Οικογένεια θέλεις να κάνεις, Πέγγι? Βέβαια. Σε άκουσα πριν να λες για τη μητέρα σου ότι ήταν μια πολύ καλή τραγουδίστρια που αν δεν έγινε πλατιά γνωστή είναι γιατί έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα την οικογένειά της και όχι το τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Θα το κάνεις κάποια στιγμή αυτό? Θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα πεις
τώρα η προτεραιότητα είναι το να κάνω ένα παιδί. Mm-hmm. Να χτίσω μια οικογένεια. Γι' αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα ακριβώς, γιατί δεν έτσι θέλω έτοιμη. Να το κάνω. Όχι, δεν νιώθω έτοιμη. Λίγο θέλω να καθιερωθώ, δηλαδή όπως έκανα αυτούς τους δύο δίσκους, να πω λίγο. Θέλεις να δέσει η σάλτσα, λίγο να καλύτερα. Να δέσει λίγο η σάλτσα, έτσι ακριβώς. Να μπορείς να λείψεις και να επιστρέψεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνω το παιδάκι μου και ότι μόλις το θυλάσσω, κατευθείαν μετά από 40 μέρες ή 60 θα εμφανιστώ στην πίστα. Το θεωρώ κατάντια αυτό το πράγμα να μου τύχει. Θέλω να το ζήσω το παιδάκι μου τον πρώτο χρόνο. Με την ησυχία μου. Δεν θέλω δηλαδή να έχω άγχος να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης για να εμφανιστώ γρήγορα στην πίστα. Όχι, θέλω να το χαρώ αυτό. Για το γάμο τι άποψη έχεις? Ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να πραγματοποιείται όταν έρχεται στη ζωή δύο ανθρώπων ένα παιδί. Δεν είμαι δηλαδή υπέρ καθόλου. Δεν θα παντρευόσουν αλλιώς, παρά μόνο αν αποφάσιζες ότι θα κάνεις παιδί. Ναι, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει καμία διαφορά η σχέση μου, εφόσον μένω με τον άνθρωπό μου και διατηρώ μια χαρά τη σχέση μου και είμαστε σαν παντρεμένοι. Για το τυπικό της υπόθεσης, νομίζω αυτά ανήκουν σε κάποιες άλλες παλιές δεκαετίες. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου, όταν θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο, να έχει το όνομα του μπαμπά του νόμιμα. Ο έρωτας τι ρόλο, πόσο κομμάτι από τη ζωή σου κλέβει? Έρωτας είναι και λίγο η είναι προτεραιότητά σου. Είναι ο άνθρωπός σου. Άσε τα έρωτας είναι η δουλειά μας. Γιατί τα έχω ξανακούσει. Και όταν ακούω έρωτας είναι η δουλειά μας, κλείνω την εκπομπή, βάζω διαφημίσεις, φεύγω. Πώς είναι έρωτας λοιπόν η δουλειά ότι ο έρωτας... μας? Έρωτας είναι ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας. Ο έρωτας λοιπόν αυτός που έχουμε από τον άνθρωπο δίπλα μας, θεωρώ. Αν είσαι ερωτευμένη με τη δουλειά σου ή είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, δεν έχει νόημα να έχουμε κάποιον δίπλα μας. Δίκιο. Συγχαρητήρια. Το πιο σωστό πράγμα που έχω ακούσει. Ναι. Ο έρωτας λοιπόν από τον άνθρωπό μου είναι για μένα κινητήριος δύναμη. Όταν ξέρω ότι με θαυμάζει, όταν αισθάνομαι πολύ όμορφη στα μάτια του, πολύ καλή σε αυτό που κάνω, αυτό μου δίνει δύναμη να το δώσω απλόχερα στον κόσμο, κάθε βράδυ. Να μπω στο στούντιο και να δύο καλές του κουβέντες να μου φτιάξουν τη διάθεση για να πω το τραγούδι καλύτερα. Ή να θυμηθώ ένα τσακωμό μας για να πω ένα τραγούδι το οποίο θα μιλάει για χωρισμό ή θα πρέπει να συγκινηθώ για κάτι. Λειτουργεί για μένα σαν κινητήριος δύναμη. Και οι χειρότερες βραδιές που έχω να θυμάμαι είναι αυτές που ή ίσως έχουμε τσακωθεί ή ίσως νιώθω άσχημα σε κάτι. Καλύτερα τώρα. Έλενα Κουντουρά μιλά για την Μπέγκη Ζήνα. Ό,τι κι αν πω είναι φανερό, όλα τελειώσανε για μας. Την Μπέγκη Ζήνα τη γνώρισα ακριβώς πριν ένα χρόνο. Ήτανε τότε που θα έκανε το εξώφυλλο για το περιοδικό Lipstick. Ήτανε πάρα πολύ τυχερή, το περιοδικό συνεχίζει εδώ και ένα χρόνο να είναι δεύτερο σε πωλήσεις και τώρα θα κάνουμε πάλι το εξώφυλλο για ένα χρόνο και ελπίζω να μου φέρει την ίδια τύχη. Είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό, είναι σπουδαία τραγουδίστρια. Πάνω απ' όλα της εύχομαι να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της. Κάνει σωστές επιλογές και αυτό φαίνεται. Και είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχουν άνθρωποι σαν την Μπέγκη που συνδυάζουν πραγματικά μια πολύ ωραία εξωτερική εμφάνιση, μια καταπληκτική φωνή και πάνω απ' όλα έχουν περιεχόμενο. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς. Και την αγκαλιά μου με κάνεις κομμάτια, το ξέρεις. Δεν αξίζεις τα μοίρα μου, ούτε και τα δάκρυα μου, και τι ώρα να υποφέρεις. Ναι. Έχει πλάκα ότι ακούγοντας το... Η ορότερη γυναίκα τώρα για μένα να μιλάει έτσι. Πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ σημαντική γυναίκα και είναι πια στη Βουλή και νομίζω ότι έχει εκεί την ευκαιρία να αποδείξει πράγματα. Έτσι συνδυάζεται η ομορφιά, η εσωτερική με την εξωτερική. Ασχολείται με τα κοινά τώρα. Τώρα που το είπες αυτό, η πολιτική, τα κοινωνικά θέματα σε ενδιαφέρουν? Βεβαίως. Ασχολείσαι? Βεβαίως. Παρακολουθείς τα πολιτικά πράγματα? Έχεις άποψη ειδήσεις, για αυτά? Ειδήσεις, παρακολουθώ αντιγνωμίες. Ναι, τα παρακολουθώ. Έχεις άποψη επομένως? Φυσικά. Είσαι και μέσα σε όλα. Βεβαίως. Θέλω να πω. Βεβαίως. Η πολιτική μελλοντικά μπορεί κάποια στιγμή να σου κάνει κλικ, να Όχι. σε ενδιαφέρει? Με τίποτα. Όχι. Δεν είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος που να μπορείς να ασχοληθείς με τα κοινά? Όχι, σίγουρα θα πετούσα το κράτος οικονομικά έξω.
Γιατί θα ήθελα τόσο πολύ να ικανοποιήσω τα θέλω των ανθρώπων, που δεν θα είχα ποτέ μέτρο στο τι μας παίρνει να κάνουμε σαν χώρα και τι δεν μας παίρνει. Με τα προσωπικά σου οικονομικά πώς είσαι? Δεν τα έχω καταφέρνει με το χρήμα. Μ' αρέσει να έχω εγώ, γιατί θεωρώ ότι όταν έχω εγώ, έχουν κι όλοι. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν τα κρατάω δηλαδή μόνο για τον εαυτό μου. Απλώς είμαι λίγο προσεκτική στο να μην σπαταλώ χρήματα άσκοπα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να μπω σε ένα μαγαζί με πανάκριβα ρούχα και να το αδειάσω όλο χωρίς λόγο. Έτσι απλά για να στέκονται στην ντουλάπα μου. Το θεωρώ σπατάλη αυτό. Καλύτερα να πάω να δώσω ένα ποσό για να φάνε πέντε οικογένειες που δεν έχουν λεφτά. Το θεωρώ πιο σημαντικό. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήταν από αυτή την άποψη? Γεμάτα αγάπη. Ήμουν από τα τυχερά παιδιά, που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς μεγαλώνει ένα παιδί που στερείται πράγματα. Είμαι από τα τυχερά παιδιά που δεν στερήθηκα ποτέ τίποτα, αλλά που ταυτόχρονα μεγάλωσα με την ευαισθησία του όταν δεν έχει κάτι η συμμαθήτριά μου και το έχω εγώ να το μοιραστούμε. Δεν ήμουν ποτέ από τα παιδιά που θέλανε τα πάντα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά και με πολύ αγάπη από τους γονείς μου. Σεβόμουν πάρα πολύ αυτά που μου δίνανε και θεωρώ ότι γι' αυτό και έχω τόση αγάπη στον κόσμο να δώσω. Μια που είπε ότι ασχολείται με την πολιτική, όταν επιστρέψουμε μετά από λίγες διαφημίσεις θα συζητήσουμε για τον πληθωρισμό, για το έλλειμμα. Γιατί γελάς? Ωραία. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ήρθες ξαφνικά σαν αέρας που ήρθε να έχει σύννεφα απόψε. Δεν μπορώ τα μάτια σου να δω, η ζωή μου έλα και κόψε. Δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ, έχω πίσω όλο τον κόσμο. Ότι δεν σε θέλω άλλο πια, κι όσο θέατρο κι αν παίζω. Δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά. Τι καλό μου κάνεις, ούτε που φαντάζεσαι, που μου λες αντίο κι ο λαός εδώ. Τι καλό μου κάνεις, που δεν με χρειάζεσαι και ψάχνα τον τρόπο για να απαλλαγώ. Αυτό το τελευταίο το έβαλα για να δοκιμάσω όταν έβρασε. Χοντρούλα ήμουνα τότε. Όταν γράφουν αρνητικά για σένα ή όταν μιλούν αρνητικά για σένα, όπως για παράδειγμα θυμάμαι τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ας πούμε, να μιλά αρνητικά για σένα, πώς αντιδράς? Πώς το βιώνεις αυτό? Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ στο χώρο μας. Με ενοχλούν οι ταυτότητες. Η έντεχνη, και η εμπορική. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα ανύπαρκτα πράγματα. Είναι ανύπαρκτα. Είναι ανύπαρκτα, βέβαια. Η Άλκη της Πρωτοψάλτη, ας πούμε, είναι έντεχνη τραγουδίστρια. Είναι. Είναι την έκανε, η σημαία του έντεχνη. Την έκανε άτεχνη το ότι δούλεψε με τον Αντώνη Ρέμο σε ένα νυχτερινό μαγαζί με λουλούδια? Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έδεσαν καταπληκτικά. Δεν θα μπορούσε ποτέ μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια, λοιπόν, έτσι, ούτε η Δήμητρα Γαλάνη, ούτε η Χαρούλα Αλεξίου, δουλεύοντας σε άλλους χώρους και κάνοντας άλλα Αλεξίου πράγματα. Η Χαρούλα Αλεξίου για μένα είναι από τις μεγαλύτερες λαϊκές τραγουδίστριες. Είναι η μεγαλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια. Λοιπόν, αν η σημαία του έντεχνου είναι η Άλκη της Πρωτοψάλτης, δεν νομίζω ότι την κάνει δεύτερη στα μάτια κανενός το ότι εμφανίστηκε σε κάποιο άλλο χώρο. Ή ότι βγήκε στο Μέγαρο με εκείνη την καταπληκτική φόρμα, με όλη την πλάτη έξω, που λέω, που βγήκε από μέσα μου και είπα «Θεά». Το ίδιο όμως λέω και για την Άννα Βύση όταν τη βλέπω στην πίστα. Λέω «Θεά, βγαίνει αυτό». Λοιπόν, θέλω να απαντήσω λοιπόν στο συγκεκριμένο κύριο,
ότι όταν δεν μας αρέσει κάτι που κάνει ένας συνάδελφός μας, μπορούμε δημοκρατικά και αναφέρετα να μην αγοράσουμε το δίσκο του και να μην τον ακούμε. Επίσης, όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση, να αλλάζουμε κανάλι. Είναι απρέπεια να βγαίνουμε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, γιατί την είχα διαβάσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη, να κάνουμε 6 σελίδες συνέντευξη και χωρίς να μας ρωτήσει καν ο δημοσιογράφος, από μόνοι μας να λέμε. Τώρα που είπες για την Πέγκη Ζήνα, η Πέγκη Ζήνα σηκώνεται και πάει στο κομμωτήριο, πάει μετά στις λάμπες σολάριουμ, πάει στο διατροφολόγο, στο γυμναστή και διαβάζω ξαφνικά 12 σελίδες για την Πέγκη Ζήνα σε μία συνέντευξη έντεχνου σε εισαγωγικά συνθέτη και τραγουδοποιού που κατηγορεί εμένα ότι όλη την ημέρα ασχολούμαι με την εξωτερική εμφάνιση και με το αντικείμενό μου που αυτό όμως δεν είναι το τραγούδι. Δεν συμβαίνει αυτό και είναι αγένειά του να ασχολείται με την X Πέγκη Ζήνα. Επίσης θεωρώ και κατάντια να κάνεις μια τέτοια συνέντευξη σε τόσες σελίδες και με κόκκινα γράμματα να γράφονται μόνο οι κουβέντες που έχεις πει για το Σάκη Ρουβά και την Πέγκη Ζήνα. Με κόκκινα γράμματα συνήθως γράφονται οι τίτλοι λίγο πιο ενδιαφέροντες. Είναι κατάντια αυτό για έναν άνθρωπο που ανήκει στο έντεχνο τραγούδι. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να πω ότι όταν κάποιοι βρίσκονται ψηλά, δεν μπορούν να ασχολούνται έστω και με αυτούς που τους θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους τους. Γιατί όπως λέει και ο Κώστας Χατζής σε ένα μεγάλο τραγούδι που έχει πει, όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά και μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα και μυρμήγκια οι άνθρωποι. Όταν είσαι ψηλά, λοιπόν, δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα μυρμήγκια. Θάβοντας τους νέους τραγουδιστές και κατηγορώντας τους, το μόνο που δείχνεις είναι ότι δεν είσαι ψηλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου ως προς το ότι δεν μπορεί να ασκεί κριτική κάποιος σε κάποιον άλλον που κάνει την ίδια δουλειά με αυτόν. Mm-hmm. Το θεωρώ φάουλ αυτό, σκληρό φάουλ. Είναι σαν να αρχίσω εγώ να κάνω κριτική στους άλλους δημοσιογράφους της τηλεόρασης. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω. Μα είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου και στο Σκουάιρ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και σε εκτίμησα πάρα πολύ σαν άνθρωπο, πέρα ότι σε εκτιμούσα σαν δημοσιογράφο. Γιατί λέω, κοίτα με τι σεβασμό μιλάει για τους συναδέλφους. Δεν μπορεί να κρίνεις τον ανταγωνιστή σου. Άρα είναι στην κορυφή αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κρίνεις τον ανταγωνιστή σου. Δεν και ιδιαίτερα όταν αυτόν τον ανταγωνιστή τον ακολουθεί ένα μεγάλο κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή του τραγουδιστή, ενός κρίνεις ένα τραγουδιστή που ο κόσμος γεμίζει τα μαγαζιά του, κάνει τους δίσκους του πλατινένιους. Δεν κάνει, γιατί δείχνει ασέβεια απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, όχι τόσο στον ίδιο. Είναι σαν να τους λέτε είστε δεύτεροι, τελευταίοι. Κάπου λες, Πέγγι, όπως τρώνει κανείς κοιμάται. Ναι. Και εγώ δεν έχω στρώσει επιπόλαια. Τι εννοείς? Εννοώ ότι... Τι έχεις κάνει για να προετοιμάσεις τη διαδρομή σου? Γυρνάω το ρεπερτόριό μου από καλό σε καλύτερο, σιγά σιγά σε κάθε δίσκο. Mm-hmm. Προσπαθώ και βρίσκω καλύτερα τραγούδια κάθε χρονιά και αν δω από το δεύτερο δίσκο μου μέχρι τον έκτο, βλέπω μια εξέλιξη. Δουλεύεις για να γίνεσαι πάρα καλύτερη? Πολύ. Δουλεύω πάρα πολύ. Ασχολείσαι? Δουλεύω και τη φωνή μου πάρα πολύ. Αυτόρωτο. Έχω διδαχτεί απέναντι σε μια πάρα πολύ σπουδαία γυναίκα, τη Μέρη Κωνσταντάρα, στο Δύο Αττικής, 3 εντατικά χρόνια φωνητικής και ορθοφωνίας και ζεσταίνω και τη φωνή μου 20 λεπτά κάθε μέρα με αρμόνιο στο καμαρίνι μου πριν βγω στην πίστα, κάτι που το θεωρώ μεγάλο επαγγελματισμό, όπως επίσης κάνω και αναπνοές. Και δεν το αφήνω το θέμα, δεν το αφήνω. Δουλεύεις σκληρά και για την εικόνα σου, για την προώθηση της εικόνας σου? Θέλω να πω, το marketing πόσο ρόλο έχει παίξει στην επιτυχία σου? Έχω μια καλή σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με έχουν δεχτεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Και πολύ σπάνια έχω διαβάσει αρνητικά σχόλια για μένα, όπως και έχω δει να μιλάνε άσχημα σε εκπομπές για μένα. Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση λοιπόν πάρα πολύ καλή και ακολουθώ το marketing που μου έχει ετοιμάσει η εταιρεία μου, ότι πρέπει να κάνεις αυτές τις εκπομπές, πρέπει να κάνεις αυτά τα βιντεοκλίπ, πρέπει να κάνεις αυτές τις συνεντεύξεις. Θεωρώ ότι με αυτά φτάνω στον κόσμο που δεν έχει την ευκαιρία να με δει κάθε βράδυ στο μαγαζί που εμφανίζομαι. Που δεν έχει την ευκαιρία να με γνωρίσει από κοντά. Γνωρίζει τι είναι η Πέγκη και τι καπνό φουμάρι, να το πούμε έτσι. Μέσα από την τηλεόραση, μέσα από συνεντεύξεις, άνθρωποι που ίσως βρίσκονται εκτός Αθηνών. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα? Τον φαντάζομαι με κάποιους δίσκους παραπάνω, με πολύ καλά τραγούδια. Σίγουρα μαμά θα ήθελα και παντρεμένη. Και μεγαλόψυχη και την ψυχή μου γεμάτη αγάπη, γιατί θεωρώ και το έχω σκεφτεί, ίσως είμαι λίγο μικρή που το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά ο λόγος που δεν με ακούν να μιλώ άσχημα για κανέναν, ακόμα και για αυτούς που με έχουν πληγώσει,
Γιατί δεν θα έκρινα ποτέ ένα καλλιτέχνη άσχημο, όπως και για τον Αλκίνο Ιωαννίδη, θα μπορούσα ποτέ να πω ότι είναι κακός συνθέτης. Τον εκτιμώ πάρα πολύ στη δουλειά του. Μα πάρα πολύ. Σαν άνθρωπο όμως τον έκρινα ότι ήταν γενής στον τρόπο που μίλησε για μένα χωρίς να ερωτηθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι κρατάω αυτή την καλοσύνη για όλο τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι η δόξα είναι εφήμερη. Θεωρώ ότι έρχεται η στιγμή που κάποιος δεν φωνάζει με την παρουσία του. Δεν απασχολεί τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι στο επίκεντρο. Καλά θα κάνει να έχει πει κάποια καλά τραγούδια για να είναι σε μια θέση στην καρδιά των ανθρώπων τοποθετημένος και από εκεί να μην φύγει ποτέ, έστω και αν δεν τον απασχολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και τα λεφτά τα πολλά και η δόξα οι πολλοί φεύγουν. Και το μόνο που μένει είναι αγάπη στην ψυχή μας. Τουλάχιστον λοιπόν, αν δεν σ' αγαπούν για αυτό που κάνεις μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή, ας αγαπούν για το χαρακτήρα σου. Ας σε θυμούνται ως καλό άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ, Πέγγι, για την συνάντησή μας αυτή. Εδώ στα πρόσωπα, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Έχεις φύγει, όμως νιώθω όπου να είναι θα γυρίσεις και πως το πικρό μου στόμα με ένα σου φιλί θα κλείσεις. Η φωτιά με καίει ακόμα, του κορμιού σου το μετήσει δεν θα σβήσει. Θα σε ξαναβρω σε βράδια καλοκαίρινα, κρύπα φιλιά στα σκοτεινά, για πάντα η σκέψη θα γυρνά σε σένα. Θα σε ξαναβρω σε αναμνήσεις μαγικές, σε αξιμερωτές βαθιές, στο πυρετό σου να με καις όπως και χθες. Θα σε ξαναβρω σε βράδια καλοκαίρινα, κρύπα φιλιά στα σκοτεινά, για πάντα η σκέψη θα γυρνά σε σένα. Θα σε ξαναβρω σε αναμνήσεις μαγικές, σε αξιμέρωτες βραδιές, στο πυρετό σου να με καις όπως και θες.